Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική συνεδρίαση και θα ακολουθήσουν και άλλες. Για το πολύ μεγάλο θέμα που μας βασανίζει τόσα χρόνια, τη διαχείριση των απορριμμάτων, βαδίζουμε προς τον επίλογο αυτού του δράματος που έχουμε ζήσει αρκετά χρόνια οι περισσότεροι από εμάς, για να μην πω σχεδόν όλοι. Καταβάλουμε μία προσπάθεια, γι' αυτό είπα επίλογο, καταβάλουμε προσπάθεια 1η Δεκεμβρίου να πάρουμε τα πρώτα απορρίμματα. Υπήρξαν προβλήματα αυτά τα 2 χρόνια πολύ σημαντικά και εξηγούμε ότι αν δεν είχαμε παρεμβάσει από πλευράς κυβέρνησης, το θέμα δεν θα είχε προχωρήσει, ενώ νομοθετικές παρεμβάσεις σε πάρα πολλά επίπεδα, χρειάστηκε να ψηφιστούν νόμοι για να είμαστε σήμερα εδώ. Και δεν εννοώ μόνο τον νόμο για την Οικονομική Επιτροπή, αλλά και άλλα θέματα τα οποία συνδέονταν με τους Δήμους και με τις προσβάσεις στους συγκεκριμένους χώρους διαχείρισης των απορριμμάτων. Έχω συζητήσει με το Υπουργείο Περιβάλλοντος το μεγάλο θέμα της απορρύπανσης της Πελοποννήσου, της περιφέρειάς μας, γιατί ξέρετε ότι έχουμε πλέον δεκάδες εμφανείς καταγεγραμμένες και μη χωματερές και πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε μια διαδικασία απορρύπανσης. Και νομίζω ότι αυτό θα γίνει και η Περιφέρεια είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει και οικονομικά σε αυτό. Λυπούμε γιατί δεν θα μπορέσω να παρακολουθήσω τη συνεδρία της μέχρι το τέλος, διότι ειδοποιήθηκα ξαφνικά ότι πρέπει να πάω στην Αθήνα, διότι θα αρχίσει η συνεδρίαση για την ανασυγκρότηση της Ανατολικής Μάνης, της περιοχής η Μάνη η οποία επλήγει περισσότερο από όλους κατά τις τελευταίες πυρκαγιές, και γίνεται μία σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για αυτό το θέμα. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι εμείς αυτή την ιστορία της σύμβασης τη βρήκαμε προχωρημένη μέχρι κάποιο σημείο. Έχουμε παλιότερα και συζητήσει με πολλούς από εσάς και στα πλαίσια του ΦΟΣΔΑ. Εγώ δεν σας κρύβω ότι αλλιώς θα ξεκίναγα αν έπαιρνα το θέμα από την αρχή. Αλλά πλέον μια τέτοια συζήτηση δεν έχει κανένα νόημα. Θα πηγαίναμε 5-6 χρόνια πίσω, δηλαδή καταστρεφόμαστε. Προχωράμε, είναι καλή συνεργασία με την εταιρεία. Φαίνεται πάνε καλά τα πράγματα. Είμαι βέβαιος ότι από την Ήπειρο θα πάμε πολύ καλύτερα, γιατί έχουμε διδαχθεί από πολλά ζητήματα τα οποία συνδέονται με την Ήπειρο, κυρίως το ότι δεν έχει χώρο υγειονομικής ταφής δίπλα. Είναι πολύ κρίσιμο θέμα η πολύ καλή συνεργασία με την Περιφέρεια, την οποία πρέπει να έχουν οι Δήμοι, και νομίζω ότι αυτό θα το καταφέρουμε. Και να σας παραδώσουμε βέβαια κατά πώς προβλέπεται από τον νόμο, στον χρόνο που προβλέπει ο νόμος, όλο το σύστημα διαχείρισης, το ΦΟΣΔΑ. Χαιρετώ και την παρουσία του Προέδρου σας και διαχρονικού φίλου εδώ και πολλά χρόνια, του Σταύρου του Αργυτάκου. Ο κύριος Περιφερειάρχης με την προσωπική του υπογραφή έχει δώσει λύσεις σε προβλήματα τα οποία ενδεχομένως δεν μπορούσαμε να τα ξεπεράσουμε. Πράγματι, είμαστε στον επίλογο, όπως είπε, και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τώρα εδώ, στο κρίσιμο σημείο που είμαστε, να μην κάνουμε κάποιο λάθος. Και πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Και εμείς από εδώ είμαστε η Εκτελεστική Επιτροπή του Φορέα. Είναι ο μόνος εργαζόμενος που έχουμε, ο Νίκος Αγγελόπουλος, και τον ευχαριστώ, διότι περνάει δύσκολα και αυτός, δεδομένο ότι είναι ένας εργαζόμενος. Είναι και η νομική σύμβουλος η κυρία Δικαιάκου. Πιστεύω λοιπόν ότι όλο αυτό το σχήμα, με την πολύ καλή συνεργασία που έχει, θα ξεπεράσουμε ό,τι δυσκολίες θα υπάρξουν για να λυθεί αυτό το πρόβλημα και να γυρίσουμε σελίδα, ώστε και το περιβάλλον να προστατεύσουμε, αλλά και να βρουν για ηρεμία οι Δήμαρχοι και εμείς στο ΦΟΣΔΑ να ασχοληθούν και με άλλα πράγματα, διότι τους απορροφά τόσο πολύ το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, που εκ των πραγμάτων δεν έχουν ηρεμία για άλλα θέματα. Συμφωνώ και εγώ ότι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης βοήθησαν προς το να δοθούν λύσεις
και μάλιστα με ταχύτητα.